Έως σήμερα, περισσότερα από 3.592.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, έως σήμερα το πρωί, 4 Μαΐου του 2020, είχαν καταγραφεί 1.384.000 περιπτώσεις της νόσου, με τις 5 χώρες οι οποίες καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα έως σήμερα να είναι η Ισπανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ρωσία. Περισσότεροι από 1.165.000 συνάνθρωποι μας που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν, έγιναν καλά. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 249.081 θάνατοι. Το 84% των έως σήμερα καταγεγραμμένων θανάτων καταγράφεται στην Ευρώπη, το 56%, και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένα 28% ακόμη. Φίλες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να καταγράφουν περισσότερους θανάτους ανά ημέρα από όσους καταγράψαμε συναλλικά ως χώρα έως σήμερα. Για να αντιληφθούμε ιστορικά τι έχει γίνει με τον ιό τους τελευταίους 3 μήνες και με δεδομένη τη σημαντική υποκαταγραφή που παρατηρείται, στις 30 Ιανουαρίου του 2020, 3 μήνες πριν, εκτός Κίνας είχαμε 82 περιπτώσεις της νόσου και κανένα θάνατο. Ο ημερήσιος ρυθμός νέων περιπτώσεων σε όλο τον κόσμο είναι αρκετά χαμηλότερος από αυτόν που είχαμε στα μέσα Μαρτίου, οθώντας πολλές χώρες να αρχίσουν να χαλαρώνουν το μέτρο του απαγορευτικού. Σύμφωνα με ανακοινώσεις από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, το πρώτο κύμα της νόσου έχει περάσει την κορύφωσή του στην Ευρώπη. Εν τούτης, 5 χώρες εξακολουθούν να καταγράφουν αύξηση της περιπτώσης της νόσου ή μη σημαντικές διαφορές στην πορεία της νόσου τις τελευταίες 14 ημέρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να καταγράφει τα χειρότερα ποσοστά αύξησης θανάτων σε σχέση με τους αναμενόμενους, ενώ Ευρωπαίοι επιστήμονες δήλωσαν επίσημα πως τα δεδομένα από το σύστημα EuroMOMO, στο οποίο συμμετέχει και η πατρίδα μας, είναι από τους πιο αξιόπιστους δείκτες παρακολούθησης των συνεπειών της πανδημίας σε έναν πληθυσμό και ιδιαίτερα στο πολύ ευαίσθητο ζήτημα των θανάτων και της καταγραφής τους. Εμείς σήμερα ανακοινώνουμε 6 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.632, εκ των οποίων το 55,4% αφορά άνδρες, 22,6% θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 50% είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 35 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. Το 23% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 91,4% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι, 70 ετών και άνω. 81 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και συνολικά 146 θανάτους στη χώρα. 39, δηλαδή το 26,7% ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη και το 93,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έως σήμερα έχουν συνολικά ελεγχθεί 80.951 κλινικά δείγματα. Σήμερα ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος των κινητών ομάδων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, που χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα 2014-2020. Η υλοποίηση έχει ως στόχο την ανίχνευση και τον έλεγχο πιθανών κρουσμάτων του COVID-19. Το σχετικό πρόγραμμα βασίζεται εξ ολοκλήρου σε στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΟΔΗ και έχει ως αφετηρία κλειστές δομές με απόλυτη προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως δομές αστέγων, κέντρα ημέρας ή υπνοτήρια αστέγων, οίκους ευγυρίας και άλλα. Λείπουν τα μισά μου. Δεν πειράζει, θα συνεχίσω έτσι. Όσον αφορά τις επιστημονικές εξελίξεις για τον ιό, να σας πω ότι τα εμβόλια είναι στο προσκήνιο της καθημερινής συζήτησης, με περισσότερες από 100 ομάδες σε όλο τον κόσμο να έχουν ξεκινήσει μελέτες για τα εμβόλια. Μελέτες περιλαμβάνουν φάσεις 1 και φάσεις 2 στρατηγική. Στη φάση 1 στρατηγική
Έχουμε μελέτες οι οποίες αφορούν πληθυσμό εθελοντών, οι οποίοι παίρνουν διαφορετικές δόσεις του εμβολίου με σκοπό να ανιχνευτούν η ικανή δόση για την, να ανιχνευτούν αντισώματα ή παρενέργειες από τη χορήγηση των εμβολίων. Και όταν αυτές οι φάσεις 1 και 2 μελέτες προχωρήσουν, προχωράμε στη φάση 3 μελέτη, που δίνεται σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, στην οποία φάση 3 αυτό που εξετάζουμε είναι πλέον η χορήγηση του εμβολίου σε πραγματικές συνθήκες με τον ιό να κυκλοφορεί στην κοινότητα. Σε αυτές τις μελέτες, αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, η οποία δεν είναι προσπάθεια ανταγωνισμού, είναι προσπάθεια συνένωσης των επιστημονικών προσπαθειών στον κοινό στόχο του να βρεθεί ένα κατάλληλο εμβόλιο. Έχει ήδη αρχίσει η ευρωπαϊκή συζήτηση, η οποία αφορά τα εμβόλια και αφορά τη χρήση τους σε ομάδες προτεραιότητας του πληθυσμού, που κατά πάσα πιθανότητα, δεδομένης της σημαντικής έλλειψης σε ικανό αριθμό εμβολίων έως το τέλος του έτους, να έχουν οι ομάδες αυξημένου κινδύνου. Υπολογίζεται ότι κάποιες από τις προσπάθειες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια δόσεις εμβολίων μέχρι το τέλος του έτους. Σχετικά με την προσπάθεια όλων μας, αυτή τη στιγμή που είμαστε σε μια καλή φάση και η επιδημία είναι υπό έλεγχο στην πατρίδα μας, με χαμηλό αριθμό νοσηλευωμένων, χαμηλό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι είναι στις μονάδες διασωληνωμένοι, έχουν μεγάλη σημασία του να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε πολύτιμοι. Όλοι ανήκουμε σε μια κοινή προσπάθεια, η οποία προστατεύει μεν περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες αυξημένου κινδύνου, αλλά αφορά όλους μας, οι οποίοι με σύνεση και αίσθημα ευθύνης πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η φάση είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα οι επόμενες 15 μέρες. Ευχαριστώ. Πέραν των ανωτέρων, η επιστημονική κοινότητα φαίνεται να καταλήγει σταδιακά πως παρατεταμένα θετικές PCR αφορούν τεχνικούς περιορισμούς στο ίδιο το διαγνωστικό τεστ, όπως ανακοινώθηκε από μελέτη σε 263 περιπτώσεις της νόσου στη Νότια Κορέα. Τα κύτταρα του αναπνευστικού επιθυλίου έχουν χρόνο ημίσιας ζωής έως και 3 μήνες. Κομμάτια του νεκρού πλέον ιού μπορεί να ανιχνεύονται με PCR 1 έως 2 μήνες μετά την αρχική μόλυνση. Συγκεκριμένα στους ασθενείς, πραγματοποιήθηκε η πιο αξιόπιστη δοκιμασία για την ανίχνευση ενεργού ιού που μπορεί να μεταδοθεί. Η δοκιμασία της κυταρικής καλλιέργειας. Σε κανένα δείγμα δεν βρέθηκε ζωντανός ιός. Στα ίδια πειράματα, βρέθηκε πως η διαδικασία πολλαπλασιασμού του ιού αφορά το κύτταρο του ξενιστή χωρίς να αφορά τον πυρήνα του κυττάρου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρακτικά πως ο ιός δεν προκαλεί υποτροπή της νόσου ή χρόνια λίμωξη. Αυτή τη στιγμή, παρά κάποια θετικά αρχικά στοιχεία για τα εμβόλια που σας ανέφερα προηγουμένως, από κάποιες επιστημονικές ομάδες, όπως η ομάδα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιο θα είναι το ασφαλέστερο ή το αποτελεσματικότερο. Η επιστημονική κοινότητα, σε μια ανταγωνιστική κοινή επιστημονική προσπάθεια, παλεύει για τον κοινό στόχο. Η φάση της σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων ξεκίνησε σήμερα. Μια φάση κρίσιμη. Όλοι μας θα κρυθούμε για τη συνέχιση της συμμόρφωσής μας με τα κατάλληλα μέτρα, για να προστατεύσουμε και να προστατευτούμε όλοι. Όλοι είμαστε πολύτιμοι, ανεξάρτητα αν κάποιοι κινδυνεύουν λιγότερο ή περισσότερο από την κυκλοφορία του ιού. Τώρα που αυξάνονται οι επαφές στην κοινωνία, οφείλουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση, να παρακολουθούμε τον εαυτό μας για συμπτώματα όπως αυτά που σας έχω αναφέρει στο παρελθόν. Τα συμπτώματα τα οποία θα μας καθοδηγήσουν στον έγκυρο εργασιακό έλεγχο, στην έγκυρη διάγνωση, στην ιχνηλάτηση των επαφών, στην απομόνωση, στον περιορισμό μας, στην αποφυγή της διασποράς του ιού. Σε αυτή την κοινή προσπάθεια είναι χρέος όλων μας να συμβάλλουμε από κοινού με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ώστε να επιτύχουμε ακόμα περαιτέρω τον περιορισμό της διασποράς του ιού στην πατρίδα μας. Να μην έχουμε πάνωδο σε μια επιδημία η οποία θα πιέσει το σύστημα υγείας, θα πιέσει όλους μας. Σας ευχαριστώ.